Μας τα αλλάξετε όμως αυτά. Με τη σειρά μου να ευχηθώ χρόνια πολλά στους Αντρέες και στις Αντρούλες. Είμαι ο Γιώργος Γεωργίου, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Crypto Security και είναι με ιδιαίτερη χαρά που θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας τα νέα της πρόσφατης ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία πλέον έχει ως βάση την τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να εξασφαλίσει εκπληκτικά αποτελέσματα τόσο για την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας και προστασίας των χώρων, όσο και στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των οργανισμών. Βέλος κάτω. Μάλιστα. Η Crypto Security είναι στην αγορά από το 1995, εδρεύει στα δικά της ιδιόκτητα κτίρια, λειτουργά δικό της ιδιόκτητο κεντρικό σταθμό, είναι μέλος του ΚΙΣΕΑ, κατέχει πιστοποίηση ISO 9001, εργοδοτεί 43 μέλη προσωπικού, με πελατολόγιο σήμερα που ξεπερνά τις 7.000. Είναι, κυρία Ξένια, μέλος της αστυνομίας, κατέχει αδειοδότηση από τον αρχηγό αστυνομίας τόσο για την εταιρεία, όσο για όλο το τεχνικό προσωπικό που είναι σήμερα 21. Ήθελα, πρωτού προχωρήσουμε, να απευθύνω ένα προβληματισμό σε εσάς. Με βάση του τι γνωρίζει ο καθένας από εμάς σήμερα, αναφορικά με τη λειτουργία των συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, πιστεύετε ότι σήμερα 3.500 κάμερες μπορούν να επιτηρούνται ταυτόχρονα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου από μόνο έναν κεντρικό σταθμό και μάλιστα με δυνατότητα αναχέτησης όλων των υπόπτων δραστηριοτήτων μέσα σε 30 δευτερόλεπτα? Την απάντηση θέλω να τη δούμε μέσα από μια σειρά πολύ μικρών βίντεο από πραγματικά περιστατικά τα οποία έχουμε αποτρέψει εδώ στην Κύπρο, γιατί αυτό που παρουσιάζουμε είναι όριμο, εφαρμοσμένο και λειτουργεί με επιτυχία εδώ στην Κύπρο. Παρακαλώ να παίξει το βίντεο. Θέλω να δείτε την αποτελεσματική επίδραση που έχει η τεχνολογία αυτή, ο συνδυασμός της τεχνολογίας Proactive μαζί με την υπηρεσία Proactive προσφέρουμε όταν ο δικός μας χειριστής απευθύνει τον λόγο στον ύποπτο. Ήχο, παρακαλώ. Από Crypto Security, αποχώρησε άμεσα από τον χώρο. Αποχώρησε άμεσα από τον χώρο. Εδώ έχουμε ένα άλλο περιστατικό, όπου ο ύποπτος πάει να θέσει την κάμερα εκτός πεδίου λήψης. Αν δείτε το πρόσωπο τους, αυτούς έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς σαν επαγγελματίες. Απομακρύνθω άμεσα από τον χώρο. Τσακίζεται σχεδόν. Εδώ μια ομάδα νεαρών σε υπεραγορά. Αποκρύπτω, αποκρύπτω άμεσα από τον χώρο. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο βίντεο, παρακαλώ. Εντάξει, παιδιά. Stop, παιδιά. Λοιπόν, οπότε είδαμε τη σημασία και τη σημαντικότητα να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την παραβίαση πριν αυτή συμβεί. Η τεχνολογία Proactive, η οποία έχει ως βάση την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ό,τι πρόσφατο διαθέτει ο τομέας ασφαλείας σήμερα, όπου λογισμικό και εξοπλισμός αναλύουν σε συνεχή μόνιμη βάση τη ροή του βίντεο από μία ή δεκάδες ή εκατοντάδες κάμερες και έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει από μόνη της η τεχνολογία πότε κάτι είναι ύποπτο. Οπότε αυτό το ύποπτο το φέρνει αμέσως στην προσοχή του χειριστή, ο οποίος επεμβαίνει για να αναχαιτήσει την ύποπτη δραστηριότητα πριν καν αυτή ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα είναι η αποτροπή, η αναβαθισμένη ασφάλεια στην χαμηλότερη δυνατή τιμή για το κόστος επιτήρησης. Εδώ, παίξτε το βίντεο παρακαλώ, ένα πρόσφατο βίντεο, νομίζω γίνεται viral αυτές τις μέρες, τυχαία πέσα εμπάνω του. Εδώ θα δείτε, κυρία Ξένια, μια κλοπή αυτοκινήτου στην Αγγλία με το λεγόμενο τρόπο του relay crime, έτσι το ονομάζει η Βρετανική αστυνομία, όπου οι δύο ύποπτοι κλέβουν το αυτοκίνητο σε διάστημα μικρότερο του ενός λεπτού, χωρίς να τους αντιληφθεί οποιοδήποτε. Προφανώς και ο άνθρωπος έβαλε κάμερες για προστασία, αλλά το προστάτευσε. Το μόνο που κατάφερε είναι να δει την επομένη πώς του έκλεψαν το αυτοκίνητο. Ουσιαστικά μπορούν με δύο ξεχωριστά devices
ο ένας να σκανάρει το ασύρματο κλειδί, που όλοι ασύρματο κλειδί έχουμε σήμερα, και αμέσως να περάσει τον κωδικό στο άλλο εξαρτημά να το φυλάξει, και το δεύτερο device πλέον είναι το κλειδί. Οπότε αν το αμάξι θεωρεί ότι αυτό είναι το κλειδί μου. Αυτός ο ιδιοκτήτης αυτού του αυτοκίνητου έχει το προνόμιο να λέει η αστυνομία ότι είναι το πρώτο περιστατικό που καταγράφεται. Τα προηγούμενα ήταν απλά στη θεωρία. Οπότε αυτός ο άνθρωπος που πλήρωσε κάποια χρήματα για να βάλει μια infrared κάμερα, high definition, το μόνο που κατάφερε είναι να δει πως του κλέψαν τα αμάξι. Θα δείξουμε αμέσως μετά, θα παίξουμε ένα βίντεο από περιστατικό παρόμοιο, το οποίο έχουμε αποτρέψει εμείς στη Λεμεσό πριν 2 μήνες. Πρόκειται για ένα σπίτι στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Βλέπετε εδώ τα δύο άτομα τα οποία πλησιάζουν τα αμάξι. Ήχο. Έχει αντίδραση. Ο χειριστής επιλέγει να μην τους μιλήσει. Ξέρει ότι στο σπίτι έχει μικρά παιδιά και γυναίκες. Προσπαθεί η πρώτη κίνηση, έτσι το σκέφτηκε, να χτυπήσει στο μικρόφωνο. Ήταν αρκετό για να απομακρυνθούν οι κύριοι. Οπότε, η διαδικασία η οποία ουσιαστικά ακολουθούμε είναι η εξής. Πρώτα έχουμε την κάμερα η οποία από μόνη της αποφασίζει ότι ναι, τώρα είναι 2 το πρωί, στις 2 το πρωί δεν έχουμε ανθρώπινη παρουσία εδώ, έχω παρουσία εδώ, και από μόνη της μας δίνει το αλάρμ. Το αλάρμ σημαίνει άμεσο pop-up στο κινητό ή στο φρουρό ή στο κεντρικό μας σταθμό, οι οποίοι μπορούν να μιλήσουν απομακρυσμένα μέσω μεγαφώνου και να αποτρέψουν τον ύποπτο. Η διαδικασία από τη στιγμή της ταυτοποίησης από την τεχνή νοημοσύνη, της εξακρίβωσης ότι τώρα πρόκειται για ύποπτο, μέχρι τη στιγμή που αναχαιτίζει το ύποπτος και εγκαταλείπει, δεν ξεπερνά τα 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, χάρη αυτής της ωραίας τεχνολογίας, μπορούμε να μπούμε και σε ένα άλλο τομέα, αυτόν της οικονομικής πλευράς. Γιατί μπορεί ένα τέτοιο σύστημα να στοιχίζει σίγουρα τριπλάσια από ένα κανονικό IP σύστημα, αλλά η επιτήρηση και η εξασφάλιση των κόστων που μπορεί να δώσει, του κόστου που μπορεί να εξασφαλίσει, μπορεί να έρθει και να αποσβέσει αυτή την επένδυση και από τον πρώτο χρόνο. Sharing economies. Μπορούμε εμείς από το δικό μας κεντρικό σταθμό, που σήμερα είναι συνδεδεμένος με εκατοντάδες πελάτες και επιτηρεί through video analytics πέραν των 3.000 καμερών ταυτόχρονα, μπορεί να προσφέρει μια υπηρεσία first class σε εσάς με κόστος 100 ευρώ το μήνα. Ουσιαστικά, στην κάθε κάμερά σας είναι σαν να εσείς έχετε έναν άγρυπνο φρουρό, έξυπνο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή θα δει και θα αντιδράσει. Αυτό το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, μας το φέρνει εμάς την προσοχή μας και εμείς αναχαιτίζουμε τον ύποπτο. Οπότε, γινόμαστε καλύτεροι γιατί αποτρέπουμε, γρηγορότεροι και φθηνότεροι λόγω της κεντροποιημένης επιτήρησης. Μιλήσαμε για την αποτροπή, είναι όμως πολύ σημαντικό και ξέρουμε ότι σε ένα περιστατικό χρειάζεται πολλές φορές να ψάξουμε, να ταυτοποιήσουμε τον ύποπτο, παρακαλώ το βίντεο. Οπότε υπάρχουν οι έξυπνοι τρόποι αναζήτησης. Στην περίπτωση μας εδώ, μαρκάρουμε ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι δρόμος πολυσύχναστος, και ζητάμε από αυτό, από το σύστημα, να μας δώσει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 μόνο τους ανθρώπους. Δεν μας ενδιαφέρουν τα αυτοκίνητα που είναι το σύνηθες αντικείμενο. Και έχουμε εδώ ένα αποτέλεσμα ότι 27 άτομα διασταύρωσαν τον δρόμο. Αυτό για να το κάνουμε με ένα non-intelligent system, θέλουμε κάποιες ώρες ή και ημέρες. Τώρα, εφόσον εμείς βρήκαμε τον ύποπτο, είναι αρκετό να δω ότι τον βρήκα, και εκεί που τον βρήκα μπορεί ο ύποπτος να είναι σε μια στάση του σώματος όπου να μην μπορώ να αναγνωρίσω. Προχωρούμε μέσω της βαθιάς τεχνητής νοημοσύνης και ζητάμε από το σύστημα, θα παίξει το βίντεο παρακαλώ, ζητάμε από το σύστημα, του λέμε αυτός ο ύποπτος, θέλω να μας δείξεις πού αλλού κινήθηκε πριν αυτή τη δεδομένη στιγμή ή μετά, μέσα σε όλες τις κάμερες μας, που μπορεί να είναι δεκάδες ή εκατοντάδες. Όποτε το σύστημα από μόνο του κάνει ταυτοποίηση αρχικά σώμα, ενδυμασία, διάμετρο, όταν έχει αρκετά στοιχεία που να ταυτοποιούν πρόσωπο, ξεκινά τη διαδικασία, κάνει έρευνα μέσω προσώπου και έτσι μας βρίσκει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα όλη την δραστηριότητα. Για πόσο χρόνο
όσο κρατάει η μνήμη του δίσκου σας. Πριν, κυρία Ξένια, η τεχνολογία πριν κάποια χρόνια έκανε αυτή την αναζήτηση βασισμένη στο appearance search. Δηλαδή, πώς μοιάζω εγώ, ύψος, ενδυμασία, περπάτημα. Οπότε, άμα άλλαζα εγώ ρούχα, τελείωνε. Όμως τώρα που προστίθεται μέσα τα χαρακτηριστικά του προσώπου ή του οχήματος, γιατί μπορεί να κάνουμε και αναζήτηση για όχημα, μπορούμε να πάμε πίσω όσο κρατά η μνήμη του δίσκου σας. Οπότε, έχουμε αμέσως στοιχεία με το ποιος, πώς ήρθε, πότε, ποιους συνάντησε, τι έκανε και πώς αποχώρησε. Αυτό το innovation έγινε developed urgently από την Αμίζινο μετά την τρομοκρατική στο Παρίσι, όπου τους πήραν κάποιες εβδομάδες για να βρουν ποιοι ήταν οι συνεργοί των τρομοκρατών. Λοιπόν, προχωρούμε ακόμα πιο βαθιά, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε εμείς στον τομέα μας είναι ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο βασικός παίχτης και αυτή, όσο περνάει η τεχνολογία, θα εμβαθύνει τον development στην τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ, πρόσφατα, η Avigilon έχει κάνει introduce το unusual motion detection. Οπότε πλέον, να παίξει το βίντεο παρακαλώ, η κάμερα τι κάνει. Η κάμερα από μόνη της μαθαίνει τις συνθήκες λειτουργίας της. Επιτηρώ μια συγκεκριμένη περιοχή και η κάμερα σε μόνιμη βάση αναλύει τι κινείται, πώς κινείται, πώς κινούνται. Στον χρόνο, στην ώρα και στις ημέρες. Οπότε μια κάμερα μπορεί να πει, οπ, τώρα είναι βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν παρκάρουν αυτοκίνητα εδώ. Μπομ, στην προσοχή σου. Οπότε αυτό δεν χρειάζεται tuning από εμάς. Αυτό είναι artificial intelligence on board the camera. Οπότε πάμε σε άλλα επίπεδα. Όπου εμείς μπορούμε να πούμε στον χειριστή μας μπορείς να κοιμηθείς ή να θεωρήσουμε ότι ναι, αν κοιμηθεί δεν θα έχω πρόβλημα γιατί θα έχω μια μεγάλη σιρήνα που θα τον ξυπνήσει και θα αντιδράσει. Λοιπόν, όλα αυτά, το βίντεο παρακαλώ. Όλα αυτά που έχουμε πει, η αποτροπή, η αναζήτηση και η αναγνώριση είναι εφαρμόσιμα σε ευκρίνειες από 1 μέχρι 30 MP. Γιατί ανάλογα με την περίσταση πρέπει και εμείς να βασίσουμε κάπου την ευκρίνεια που θέλουμε να δώσουμε. Εδώ, για παράδειγμα, μια μεγάλη κερκίδα με κάποιες χιλιάδες, στη ψηφιακή μεγέθυνση, εμείς μπορούμε να έχουμε λεπτομέρειες στον προσώπο. Γιατί μπορεί να πέσει ένας πυρσός και πρέπει να πάω στο playback να βρω ποιος έριξε τον πυρσό. Αν αυτός φορεί μια μάσκα, μένοντας πάνω του, βλέπω πριν να βάλει τη μάσκα ποιος ήταν. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι πλέον η δυνατότητα που μας δίνει η εταιρεία Avigilon. Τεράστια ευκρίνεια, αποτροπή, αναγνώριση και αναζήτηση. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το οποίο μίλησαν οι προηγούμενοι είναι το cyber security. Πήγαμε δίκτυο και νομίζουμε ότι λύσαμε τα προβλήματα μας. Ο κάθε IT μιας εταιρείας μπορεί να φέρει δύο κάμερες από το εξωτερικό να τις βάλει στο δίκτυο. Βάζοντας οτιδήποτε στο δίκτυο, είμαστε εκτεθειμένοι, όπως είπε και ο φίλος, ο τελευταίος ομιλητής, σε cyber attacks. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ζητούμε τα certifications τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για το encryption of the data transfer από τον κάθε οργανισμό. Οπότε, συνοψίζοντας για τις αξίες, έχουμε αναβαθμισμένη ασφάλεια αφού επιτηρούμε τον χώρο 24 ώρες, έχουμε άμεση διαχείριση και αναχέτηση του υπόπτου μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, έχουμε eliminations of false alarms γιατί πριν κινόταν ένα φύλλο, τα περισσότερα motion video analytics της αγοράς κινείται ένα φύλλο ή μια σκιά και παίζει. Εδώ έχουμε self-learning, όπου εγώ δουλεύω με patents και αν ακόμα έρθει λαθασμένο σήμανση, του λέω εσύ είσαι λάθος άνθρωπος και το στέλνω στη κάμερα και το μαρθαίνει για να μην το επαναλάβει. Έχουμε εύκολη αναγνώριση, εύκολη αναζήτηση, έχουμε αναβαθμισμένη παραγωγικότητα γιατί πλέον δεν σας διαφυλάζουμε ότι η ομαλή λειτουργία του οργανισμού σας θα συνεχίσει γιατί όταν αποτρέψω το έγκλημα θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Έχουμε την εξοικονόμηση του κόστους γιατί εκμηδενίζονται σχεδόν οι φρουροί ασφαλείας, είναι η κεντροποιημένη παρακολούθηση και έχουμε τις ωφέλη από την αποφυγή μιας διάρρηξης που μια διάρρηξη μπορεί να έχει και ως στόχο παρακαλώ το σαμποτάζ. Φανταστείτε στο πρώτο βίντεο που είδαμε αν ο στόχος του υπόπτου Σίμω δεν ήταν να κλέψει δύο κάσες μπύρες αλλά να περάσει με σύριγγα μια ουσία μέσα στα νερά. Ποιο θα ήταν το κόστος.
Οπότε εξασφαλίζουμε αυτή την ομαλή λειτουργία των οργανισμών. Αυτή η τεχνολογία είναι εδώ. Από το 2008 είμαστε αντιπρόσωποι της εταιρείας Avision. Είναι τοποθετημένη σε πέραν των 650 υποστατικών. Κάνουμε monitor σήμερα πέραν των 3.500 καμερών και έχουμε επιτυχώς αποτρέψει 34 σοβαρά περιστατικά. Το πιο σημαντικό για σας, η επένδυσή σας, η αρχική, αποσβαίνεται από τον πρώτο χρόνο. Όλα τα συστήματα, παίξτε το τελευταίο βίντεο 10 δευτερόλεπτα, όλα τα συστήματα αυτά των καμερών μπορείτε να τα διασυνδέσετε με το IP, access control της εταιρείας, με το FireLand, με το συναγερμό. Οπότε να κάνετε τους φρουρούς σας πιο αποτελεσματικούς, ή τους φρουρούς ή τους φύλακες ή τον κεντρικό σταθμό. Σήμανση από πυρανίγνευση να ανοίγει ταυτόχρονα η κάμερα, να την βλέπω. Άλλο να πω στην πυροσβεστική έχω φωτιά και άλλο να έχω εικασίες. Οπότε μπορούν να διασυνδεθούν όλα μαζί. Τελειώνοντας, το μήνυμα που όλοι θέλουμε να δώσουμε είναι ότι ναι, η ασφάλεια χρειάζεται πιο πολύ και πιο σοβαρή προσοχή. Είναι ανεκτήμητη της αξίας. Αν χάσουμε κάτι, τότε καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι. Πρέπει να επενδύσουμε στην τεχνολογία, στο μέτρο που για μας θα εξασφαλίσετε η ασφάλεια των υποστατικών μας, αλλά κυρίως των ανθρώπων μας. Ευχαριστώ πολύ.